Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Κωνσταντία Αμοχώστου Βασίλειο. Καλό σας μεσημέρι, Πανιερότατε. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο λόγος που σας έχουμε σήμερα μαζί μας είναι γιατί έχετε εκλεγεί στη θέση του Προέδρου των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει αυτό. Ναι. Για την Κύπρο μας, για την Εκκλησία. Για την Κύπρο μας, ναι, αυτό θα έλεγα. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είχε ιδρυθεί το 1948 και η Εκκλησία της Κύπρου μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος ήταν ιδρυτικά μέλη. Mm-hmm. Ο θεσμός των Προέδρων όλων των Χριστιανών σήμερα είναι σύνολο 8. Όλες οι άλλες οι χριστιανικές ομολογίες καλύπτονται με πρόεδρο που είναι σε μια Ήπειρο. Για τους Ορθοδόξους είναι καθαρά για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες όπου και αν βρίσκονται. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και πρόεδρος άλλος για τις Ανατολικές Εκκλησίες που είναι οι Σύριοι Κόπτες, οι Αιθίωπες και ούτω καθεξής. Άρα η θέση του Προέδρου των Ορθοδόξων από αυτή τη χρονιά για μια οκταετία ανήκει στην Κύπρο και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει για την Εκκλησία της Κύπρου παρά το γεγονός όπως σας έχω πει είναι από το 1948 η Εκκλησία της Κύπρου μέλος και ένας από τους λόγους της επιλογής ήταν το γεγονός ότι η Εκκλησία της Κύπρου ήταν συνεπής και παραμένει συνεπής mm-hmm. στις υποχρεώσεις της έναντι αυτού του διεκκλησιαστικού οργανισμού που εδρεύει στην Γενέβη. Μέχρι τώρα... Είναι μια σημαντική διάκριση. Είναι σημαντική και ουσιαστική γιατί ναι. ο πρόεδρος... Mm-hmm. Όλοι οι Πρόεδροι μπορούμε να παρευρισκόμαστε στις συναντήσεις τόσο της Κεντρικής Επιτροπής όσο και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησίων έχει μια δομή. Το πρώτο είναι η Γενική Συνέλευση που είχε γίνει πρόσφατα στο Καρλσρούε της Γερμανίας που έγινε και η εκλογή μου εκεί. Mm-hmm. Έπειτα ακολουθεί η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει ένα 18 μήνες και η Εκτελεστική Επιτροπή περίπου μία φορά το χρόνο, γιατί οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να εφαρμοστούν τόσο από την Κεντρική όσο και από την Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά και από άλλες υποεπιτροπές που λειτουργούν για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Μάλιστα. Σας πρότεινα, αν γίνονται εκλογές, πώς είναι η διαδικασία? Ναι, ήταν πρόταση. Mm-hmm. Πριν πάμε στη Γενική Συνέλευση, είχαμε οργανώσει στη Μητρόπολη μας mm-hmm. την λεγόμενη προ-συνέλευση, το pre-assembly, που συγκεντρώθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών και των Ανατολικών Εκκλησιών και η Μητρόπολη μας ανέλαβε την διοργάνωση αυτής της συνάντησης στο Παραλίμνη και από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία. Βεβαίως να το πω ότι εάν ο Μακαριότατος Κύπρου ήταν καλά στην υγεία mm-hmm. του θα μπορούσε να είναι εκείνος. Όμως επειδή ο ίδιος ενώ του προτάθηκε εκείνος πρότεινε εμένα αλλά στη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης έγινε συνάντηση όλων των Ορθοδόξων και προτάθηκε το όνομα μου το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό και μετά έγινε η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση οπότε δεν ήταν ναι. ομόφωνη απόφαση με πέρα από 550 ψήφους. Δηλαδή το σύνολο. Ναι, μάλιστα. Θα έχετε καθήκοντα, θα έχετε κάποιο ρόλο, κάποιες υποχρεώσεις? Βεβαίως, όταν παρίσταται ένας πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή, συγκεκριμένα καθήκοντα δεν δίδονται στον πρόεδρο, mm-hmm. αλλά βεβαίως έχει τη δυνατότητα και εγώ θα το έλεγα και το καθήκον, mm-hmm. να παρεμβαίνει σε οτιδήποτε αφορά
τα γενικότερα εκκλησιαστικά πράγματα. Ναι. Αλλά να μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι αυτό που κάναμε και στην Γενική Συνέλευση, πάντοτε η Κύπρος το επεδείο και αυτό, έχουμε θέσει ξανά το πρόβλημα της Κύπρου και της κατοχής. Για να θυμίζουμε σε τόσο κόσμο που ήταν πέρα των 5.000 ανθρώπων εκεί, να υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο ο πόλεμος της Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τα παλαιότερα προβλήματα, τα οποία παραμένουν πληγή ανοιχτή. Και ακόμα ζούμε τις συνέπειες και τις επιπτώσεις. Ως χριστιανοί πρέπει να έχουν το ενδιαφέρον να, και μάλιστα και πολλές φορές γίνονται και επισκέψεις επιτόπου για να δουν από κοντά ποιο είναι το πρόβλημα. Υπήρξε μια ανταπόκριση όταν θέσατε το πρόβλημα της εισβολής κατοχής στην Κύπρο. Υπήρξε ένα απόλυτα ενδιαφέρον. Και μπήκε σαν statement μέσα στα κείμενα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησίων. Οπότε στην διαδικασία των 8 ετών θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει το Παγκόσμιο Σύμβουλο Εκκλησιών ή και μπορεί και παρέμβαση και στα Ηνωμένα Έθνη να υπάρχει από μέρος του Παγκόσμιου Σύμβουλου Εκκλησιών. Μάλιστα. Το θέμα ήταν η αγάπη του Χριστού προάγει τον κόσμο προς καταλλαγή και ενότητα. Ακριβώς, ναι. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πάνια ρώτατε, πού πάει η ανθρωπότητα? Κοιτάξτε να δείτε, χθες με αφορμή το Ευαγγέλιο που είχαμε στην λειτουργία ήταν ο λεγόμενος χρυσούς κανόνας που είπε ο Χριστός, ως αν θέλετε ή να πει όσοι είναι μείνει άνθρωποι και εμείς πείτε αυτοίς ομοίως. Είπα και ρώτησα τους εκκλησιαζόμενους, τι νομίζετε εσείς, ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός σήμερα ή ο κόσμος μας έχει γίνει ανάστατος με όλα αυτά και τίποτα από αυτές τις αξίες ή και την διδασκαλία του χριστιανισμού δεν επικρατεί στον κόσμο μας με συγκρούσεις, πολέμους, προσωπικά προβλήματα, όλα αυτά τα οποία δεν αρμόζουν με αυτό το θέμα της αγάπης το οποίο έχει προτείνει η Γενική Συνέλευση. Επομένως, ο χριστιανισμός καλείται μέσα στο σύγχρονο κόσμο να προβάλλει αυτή την όψη, γιατί αυτή είναι αυτό που λέμε συστημική παρέμβαση του χριστιανισμού στα πράγματα του κόσμου σήμερα. Βεβαίως, δεν μπορώ να το κρύψω ότι υπάρχουν και ρεύματα, φιλοσοφικά κινήματα, τα οποία θέλουν να αποεξαρτοποιήσουν τον άνθρωπο από τη σχέση του με το Θεό, και άρα να καταστήσουν τον άνθρωπο μόνο σαν φυσική παρουσία στον κόσμο, γέννηση, θάνατος, ναι, χωρίς να έχει σχέση με το υπερβατό. Αυτά όμως δεν μπορούν παρά η Εκκλησία να τα δει σε βάθος και να δώσει το δικό της μήνυμα μέσω της αγάπης, η οποία είναι αυτή που θα μπορέσει να γίνει καταλύτης όλων αυτών των προβλημάτων και είναι αυτό που μας ενοχλεί, να βλέπουμε αδελφούς Ορθοδόξους στην Ρωσία και Ουκρανία να αντιμάχονται και να σκοτώνει ο ένας τον άλλο, το οποίο είναι όντως θλιβερό γεγονός, αλλά και γενικότερο όλη αυτή η αναστάτωση του κόσμου. Είναι 2022 ο πόλεμος στην αυλή της Ευρώπης, πανιερώτατε. Θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια για την κληρικολαϊκή συνέλευση της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας. Θα γίνει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, σε τι αφορά? Βεβαίως να πω ότι κάθε χρόνο οργανώνουμε κληρικολαϊκή συνέλευση. Η φετινή κληρικολαϊκή συνέλευση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε την ιστορία μας, γιατί μέσα από την ιστορία πρέπει να διδαχθούμε και για τα σφάλματά μας, αλλά και αυτό είναι και καθήκον να αναφερθούμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τη γενοκτονία. Ναι. Μάλιστα έχουμε ως προσκεκλημένο ομιλητή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή κύριο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος θα μιλήσει όχι μόνο για την γενοκτονία αλλά και για το σήμερα
όλα αυτά τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά που συμβαίνουν, τις απειλές της Τουρκίας εναντίον του ελληνισμού, είτε όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα γύρω μας, ή και τώρα πλέον στρέφεται κατευθείαν στην Κύπρο, ούτως ώστε να δούμε και πώς εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που δεχόμαστε στον χώρο που βρισκόμαστε λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου. Είναι ανοιχτή πρόσκληση όποιος επιθυμεί να παρευρεθεί. Βεβαίως ανοιχτή mm-hmm. πρόσκληση για όλους. Βεβαίως η κληρικολαϊκή συνέλευση γίνεται μόνο από την Μητρόπολη μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη Μητρόπολη που να το εφαρμόζει. Οι κληρικολαϊκές συνελεύσεις στην Κύπρο ήταν παλαιότερα αυτές που εξέλεγαν τον Αρχιεπίσκοπο ή τους Μητροπολίτες. Μάλιστα. Γίνεται στην Αμερική κληρικολαϊκή συνέλευση, η οποία όμως έχει νομικό χαρακτήρα και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για εφαρμογή από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Για μας είναι άτυποι, mm-hmm. αλλά μετέχουν, γι' αυτό και ονομάζεται κληρικολαϊκή, όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεως μας. Εκκλησιαστικές επιτροπές, σύνδεσμοι γυναικών, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ούτως ναι. ώστε να φανεί η ενότητα μιας Μητροπόλεως, η οποία έχει και εκκλησιολογικό χαρακτήρα, ότι η ενότητα μιας τοπικής εκκλησίας γύρω από το πρόσωπο του Επισκόπου είναι το βασικότερο. Αλλά θέλουμε αυτό το μήνυμα να το μεταφέρουμε mm-hmm. να ακουστεί γενικότερα από τον κυπριακό ελληνισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τυφώνα Ιαν, κυρίες και κύριοι. Τι άφησε στο πέρασμά του από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεκάδες νεκροί και σοβαρές υλικές ζημιές.